Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεντεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Βασίλης Τσίγκος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις και guest σχολιασμοί από τον Κερατούκλη. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου, δηλώσεις πρωταγωνιστών, αθλητικά gossip, συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός στο Ρέθυμνο είναι διασκέδαση. Όνειρα από οργάντσα, ευχές που μυρίζουν τριαντάφυλλο, χαμόγελα σαν κρίστελα Σβαρόφσκι, αερόστατο γιατί... Είστε ξεχωριστοί. Το ίδιο και το event σας. Αερόστατο. Διοργάνωση γάμου, βάπτισης και θεματικών πάρτις. Με έμπειρους ψυχαγωγούς. Πρωτότυπα κεράσματα όπως καρότσι παγωτού, συντριβάνι σοκολάτας, καρότσι popcorn και πολλά άλλα. Αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση. Προτείνουμε τα καλύτερα σε μπομπονιέρες, σετ νονού και κουμπάρου. Ονειρεμένες μπαλονοσυνθέσεις για κάθε περίσταση. Αερόστατο. Αερόστατο. Μόνο εδώ, σετ νονού, Μάκης Τσέλιος. Ιδιαίτερα παιδικά φορέματα, κύριε Ισούη. Αντιπρόσωπος της εταιρείας Cut in the Hat, στο Ρέθυμνο. Αερόστατο, Καζαντζάκη 27, με εμπειρία στο χώρο και πάθος για δημιουργία. Εξασφαλίζουμε το δικό σας παραμύθι. Τηλέφωνο 28310-21708. Ο Γιωργάκης στην Ακαδημία Ρέθυμνο FC. Ο μπαμπάς στο τουρνουά 8x8, ώρα για μπάλα με τους φίλους του. Η παρέα στο σπορ καφέ να παρακολουθούν την αγαπημένη τους ομάδα. Η μαμά στο καφέ προετοιμάζει τα γενέθλια του μικρού. Όλοι μαζί στο πάρκο αθλητισμού Κίντο. Κίντο. Νέο υπερσύγχρονο γήπεδο, νέος ολοκένουργιος τάπητας. Ακαδημίες ποδοσφαίρου Ρέθυμνο FC, για παιδιά κάθε ηλικίας. Τουρνουά, ώρα για μπάλα, 8x8, για να ευχαριστηθείς παιχνίδι με την παρέα σου. Και σπορ καφέ, για να μην χάνεις ποτέ την μπάλα. Κίντο, με πολλές υπαίθριες δραστηριότητες και barbecue sport. Και με χώρο που ενδείκνυται για παιδικά πάρτι ή διάφορες εκδηλώσεις. Πάρκο Αθλητισμού Κίντο, Οδός Φουράνου στα Μισήρια. Τηλέφωνο 28310-22210. Τηλέφωνα Ακαδημίας 6977-1577-93 και 6972-919-9967. Τηλέφωνο για τουρνουά 6979-600-397. Πάρκο Αθλητισμού Κίντο. Η διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Ακόμα ψάχνετε τις πιο συμφέρουσες προσφορές σε εισιτήρια και εκδρομές? Δανδουλάκης Shipping and Travel Agency. Ναυτιλιακό και ταξιδιωτικό γραφείο. Εισιτήρια ακτοπλοϊκά, εισιτήρια αεροπορικά, εκδρομές και ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο και στις καλύτερες τιμές. Δανδουλάκης Shipping and Travel Agency. Ναυτιλιακό και ταξιδιωτικό γραφείο. Γεωργίου Παπανδρέου 3. Τηλέφωνο 28310-22555 και 28310-22297. Σας ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Εσείς ακόμα ψάχνετε. Λοιπόν, το σχέδιο έχει ως εξής. Προσπερνάμε τους φρουρούς, περνάμε από το κλειστό κύκλωμα, απενεργοποιούμε το συναγερμό, ανατινάζουμε το χρηματοκιβώτιο και φεύγουμε πριν έρθει η περιπολία. Καλά, είσαι σοβαρός. Το λευκό οίκο θα διαρρήξουμε. Όχι, τον τάσω εδώ δίπλα που δεν έχει σύστημα ασφάλειας. Capital Security. Παρέχουμε συστήματα συναγερμού, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, περιπολίες, φύλαξη χώρων, άμεση επέμβαση, χρηματαποστολές και τα πιο σύγχρονα χρηματοκιβώτια. Αποκτήστε τώρα πλήρες σύστημα συναγερμού με 3 ραντάρ μόνο με 450 ευρώ και πλήρες σύστημα καταγραφής με 4 κάμερες και δυνατότητα προβολής όπου κι αν βρίσκεστε μόνο με 550 ευρώ. Τοποθετημένα. Capital Security. Δημακοπούλου 48. Τηλέφωνο 28310-29334. Όταν η ποιότητα συνοδεύεται από αξιοπιστία. Όταν η ποιότητα στην όραση συναντά την πρωτοπορία.
Οπτικά, Σταγκουράκι, Biotica Mall. Επώνυμες μάρκες γυαλιών Οράσεως και Ηλίου στο κατάστημά μας ή στο site μας. Αποκλειστική αντιπροσωπεία των γυαλιών Hewens. Χρήση οφθαλμικών φακών Essilor για τέλεια όραση σε όλα μας τα γυαλιά Οράσεως. 24ωρη εξυπηρέτηση σε φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής από τον αυτόματο πολιτή. Οπτικά Σταγκουράκι, Biotica Mall. Λεωφόρος Κουντουριώτη 53, Ρέθυμνο, έναντι Δημαρχείου. Τηλέφωνο 28310 35300. Πρωτοποριακή και μοναδική υπηρεσία. Δέστα στο πρόσωπό σου. Στο www.opticamall.gr. Οπτικά Σταγκουράκι, Biotica Mall. Τα πάντα και για πάντα σε μοναδικές τιμές. Νομίζω είμαστε έτοιμοι και χαρούμενοι για να παρουσιάσουμε τους ανθρώπους που σας έχουμε ενημερώσει από πολύ νωρίς ότι θα φιλοξενήσουμε σημερινή εκπομπή Sport Monday και έχουν έρθει από πολύ νωρίς και είναι γεμάτο αυτή τη στιγμή το στούντιο. Αν μας πει ο Βασίλης ποιους έχουμε κοντά μας. Θα ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο της ομάδας του Ρέθυμνο Κρέτα Κίνγκς, τον κύριο Μανουκαράκη Ηρακλή. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Τον αντιπρόεδρο της ομάδας του Ρέθυμνο Κρέτα Κίνγκς, τον κύριο Μανώλη Γιαννούλη. Καλησπέρα και από μένα. Τον βοηθό προπονητή της ομάδας του Ρέθυμνο Κρέτα Κίνγκς, θα το λέω συνέχεια έτσι. Τον κύριο Σταύρο Μικονιάτη. Καλησπέρα. Τον κύριο βοηθό προπονητή επίσης της ομάδας του Ρέθυμνο Κρέτα Κίνγκς, τον κύριο Δημήτρη Μητρόπουλο. Και τον κάπτεν της ομάδας, τον κύριο Χάρη Γιαννόπουλο. Καλησπέρα για μένα. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ κοντά μας για αυτόν τον μεγάλο απολογισμό που θέλουμε να κάνουμε σήμερα. Μετά και το τελευταίο παιχνίδι που είχαμε για την ομάδα του Ρέθυμνο Κρέτα Κίνγκς την προηγούμενη Πέμπτη. Σίγουρα νομίζω θα συμφωνήσετε όλοι ότι είναι μια πολύ επιτυχημένη χρονιά, ακόμα μία για την ομάδα του Ρέθυμνο Κρέτα Κίνγκς. Και ξεκινώντας, για να είμαστε και καλά και εσείς και εμείς πάντα με τον πρόεδρο, γιατί άμα γίνει κάτι διαφορετικό δεν είναι εύκολο μετά να κάνουμε την κουβέντα. Ξεκινώντας λοιπόν, για όλους δεν γίνονται αυτά τα λάθη, προσέχουμε τι κάνουμε. Συγγνώμη στους υπόλοιπους. Ξεκινώντας πάντα έτσι από τον πρόεδρο, θα θέλαμε ένα μικρό απολογισμό τέλος πάντων για τη φετινή χρονιά. Μια πολύ επιτυχημένη, έχουμε μιλήσει αρκετά νομίζω, πρόεδρε, μετά από τις αλλαγές που είχαμε, μετά από κάποια πράγματα που ίσως ακουγόταν όλη τη χρονιά. Τέλος καλό, όλα καλά και το περιμέναμε αυτό με όλους τους ανθρώπους που μιλούσαμε για τη φετινή χρονιά, για την ομάδα του Ρέθυμνο Κρέτα Κίνγκς, από όλες τις αρμοδιότητες και από τη διοίκηση και από το staff αλλά και από τους παίχτες. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα θέλαμε και από την πλευρά σας αυτόν τον μικρό απολογισμό για την φετινή χρονιά. Κοιτάξτε, η χρονιά ήταν εντός των στόχων μας, ήταν επιτυχημένη. Εμείς το ξέραμε από την αρχή ότι θα ήταν έτσι. Πάντα σε ένα καράβι υπάρχουν φουρτούνες, αλλά είχαμε τη δύναμη να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά και να πετύχουμε τους στόχους μας. Άμα θυμάστε από την πρώτη εκπομπή και ακόμα και από την εκπομπή που ήμουν πάλι καλεσμένος μετά την ήττα από τον Άρη, ναι, σας είπα ότι θα είμαστε εντός στόχων. Ο στόχος μας ήταν τα play-offs και ευελπιστούσαμε να είμαστε στην έκτη θέση, την οποία τα καταφέραμε. Ξεκινώντας από την φετινή χρονιά, σίγουρα εσείς ξέρατε καλά, γιατί ξέρετε πώς δουλεύει γενικότερα η ομάδα, ότι θα έρθει αυτή η επιτυχία. Οι δυσκολίες ήρθαν, όπως είπατε. Έδειξε η ομάδα για ακόμα μια χρονιά πάντως ότι είναι αρκετά δεμένη και με το staff αλλά και με τους παίχτες, και η διοίκηση αρκετά ενωμένη ώστε να ξεπεράσει οποιοδήποτε πρόβλημα προέκυψε. Νιώθετε δικαιωμένοι για τις κινήσεις που έγιναν όλη τη χρονιά και λίγο πιο έμπειροι, γιατί σίγουρα με χρονιά που περνάει σίγουρα γίνεστε και πιο έμπειρος και εσείς σαν πρόεδρος και όλη η διοίκηση και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι? Κοιτάξτε, η χρονιά θεωρώ ότι και η κοιλιά η οποία υπήρχε ήταν μια φυσιολογική κοιλιά, έτσι. Ναι. Ανεξάρτητα αν ήρθαν κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν τα περιμέναμε, αλλά ήρθαν και κάποια θετικά αποτελέσματα τα οποία τα ορθολογήσαν όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, σας είπα, οι στόχοι μας επιτεύχθηκαν, το πιστεύαμε από την αρχή. Εμείς ήμασταν χαρούμενοι από την πρώτη στιγμή που παρουσιάσαμε την ομάδα μας, θυμάστε, στο κέντρο πολιτισμού, στο σπίτι πολιτισμού. Από τότε γνωρίζαμε ότι η ομάδα θα φτάσει στους στόχους της, έτσι, γιατί ξέραμε και το υλικό που είχαμε, τον τρόπο που δουλεύουμε και ξέραμε ότι και σε μια περίοδο που θα υπήρχε η κοιλιά πώς θα τη διαχειριστούμε. Κλείνοντας χρονιά, είδαμε και μια πολύ όμορφη γιορτή για την ομάδα σας, να έχετε οργανώσει κάτι πολύ ωραίο ώστε να μιλήσετε και στον κόσμο που στήριξε όλη αυτή την προσπάθεια, και σίγουρα θα είχατε πολλά να πείτε και να τους δώσετε και για τη νέα χρονιά, για να στηρίξουν για ακόμα μια φορά την ομάδα τη φετινή, και τη φετινή και του χρόνου.
Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά ότι η ομάδα του Ρεθύμνου είναι των Ρεθεμιωτών, είναι των φιλάθλων, είναι πάντα δίπλα μας και στις καλές στιγμές. Από εκεί πέρα μας στήριξε πάντα, ακόμα και στην περίοδο που είχαμε την κοιλιά μας, όπως είπαμε πριν. Εγώ ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος, όπως και όλοι μας από διοίκηση, από παίκτες, προπονητές, όλοι μας είμαστε ευχαριστημένοι και θέλαμε να το γλιτήσουμε όλοι μαζί, κάνοντας αυτή τη μικρή γιορτούλα, έτσι. Από εκεί πέρα πάντα υπάρχουν οι γκρίνιες, όλες τις ομάδες. Δεν είχαμε γκρίνιες τόσο από φιλάθλους και δεν έχουμε κάποια πικρία εκεί πέρα, έτσι. Έχω κάνει και φιλάθλους και εγώ ίσως να αντιδρούσα χειρότερα. Έτσι. Νομίζω όμως είναι πολύ ωραίο στο τέλος να ακούς ότι είσαι η πιο επιτυχημένη επαρχιακή ομάδα και το έχουμε ακούσει αρκετές φορές αυτό το πράγμα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να είμαστε στο έκτο brand name στην Ελλάδα. Πρωταθλήτρια επαρχίας. Έτσι. Δεν έχουμε άλλον από πάνω μας. Όχι, εντάξει. Αν θεωρούμε ότι... Αν σου δίνουν τίτλο, σου δίνουν αυτό. Εντάξει, άμα βγάλουμε τις μεγάλες ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, ΑΕΚ, ΠΑΝΑΘΙΝΑΙΚΟ, Ολυμπιακό, θα είναι πρωταθλητές επαρχίας. Και μετά τα ρόστερ και τις ομάδες που είδαμε, αν εξαιρέσουμε λίγο τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι η Άρης, ΑΕΚ και ΠΑΝΑΘΙΝΑΙΚΟ, Ολυμπιακό, μιλάμε για ομάδες με πάρα πολύ βαθύ ρόστερ και μεγάλη διαφορά δυναμικότητας απέναντι στο Μαγνητικό. Ναι, αλλά είδα ότι ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Το καταλάβαμε με ότι... μία μικρή παρένθεση στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη. Όλα τα άλλα τα παιχνίδια τα διεκδικήσαμε, κάποια τα κερδίσαμε και δεν φοβηθήκαμε ούτε τον Άρη εδώ μέσα, ούτε την ΑΕΚ στην κανονική περίοδο. Τους κερδίσαμε και μάλιστα και στα play-offs τους κοιτάξαμε στα μάτια και ήμασταν πολύ κοντά να περάσουμε εμείς και ως η ΑΕΚ. Κάποιες συγκυρίες άλλες. Σωστά. Έτσι, τα παιδιά κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Να πάμε και στον αντιπρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Μανώλη Γιαννούλη. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Και από εσάς θα ήθελα ένα μικρό απολογισμό, όχι τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι, γενικότερα για τη συνεργασία της διοίκησης με την ομάδα, αλλά και για τη συνεργασία της διοίκησης με τον κόσμο. Πώς θα πήγε αυτή η χρονιά όσον αφορά τον κόσμο, όσον αφορά τα διαρκεία, όσον αφορά τους ανθρώπους που βοήθησαν όλη αυτή την ομάδα. Γιατί σίγουρα είναι, αν όχι το πιο σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να λειτουργήσει μια ομάδα στο κομμάτι των φιλάθλων, τα διαρκείας, των χορηγών που βοηθάνε όλοι αυτοί και στηρίζουν εσάς που έχετε αναλάβει αυτή τη διοίκηση. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι ευλογία για αυτή την πόλη που υπάρχει αυτή η ομάδα. Είναι μια διαφυγή κάθε 15 μέρες που υπάρχει κάτι διαφορετικό να κάνεις. Όντως θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους που και φέτος ανταποκριθήκανε στο κάλεσμα της ομάδας. Είχε αρκετές δυσκολίες, δεν το κρύβουμε, αλλά κάθε χρόνο πιστεύω ότι είμαστε και λίγο καλύτεροι. Δεν ξέρω τι άλλο θα... Βασικά είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε παράπονο, οποιοδήποτε πρόβλημα για να βελτιωθούμε, να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Γιατί χρειάζεται αυτή η πόλη λίγο το κάτι παραπάνω. Δηλαδή ήταν λίγο άσχημο για μένα που με την ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι θα έπρεπε να είναι κατάμεσο το γήπεδο. Γινόταν μια προσπάθεια, ήταν play-off, διεκδικούσαμε κάτι παραπάνω. Ένας εμπορικός αντίπαλος και προσωπικά θα ήθελα το κάτι περισσότερο. Εντάξει, είμαστε και λίγο μία πόλη τουριστική και μέτρησε και αυτό λίγο ανάποδο. Είτε έχουν ανοίξει λίγο. Πέσαμε και σε εργάσιμη μέρα και... Ήταν εργάσιμη, ούτε καν Τετάρτη δεν ήταν, αλλά πιο πολύ για τα παιδιά. Αλλά εντάξει, εμείς από τη μεριά μας κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δηλαδή και το πάρτι που έγινε στο τέλος ήταν και για τους αθλητές να νιώσουν πολύ καλύτερα και για τους φιλάθλους ότι δεν τους βλέπουμε μόνο εμπορικά. Εμπορικά όμως μας ενδιαφέρει μόνο να είναι μια γιορτή κάθε 15 μέρες. Αυτό είναι η προσπάθεια που κάνουμε τέλος πάντων. Τώρα αν τα έχουμε καταφέρει ή όχι, προσπαθούμε πάντως. Δηλαδή και τα επόμενα χρόνια αυτό θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε δει αλλαγές αρκετές για την ομάδα και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παράδειγμα, είδαμε κάτι διαφορετικό φέτος με τη Φιλαρμονική. Βλέπουμε διαφορετικά και για τα εισιτήρια που μας είχε ενημερώσει από την αρχή ο πρόεδρος ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Και γενικότερα η ομάδα του Ρεθύμνου και η διοίκηση έχει μπει για τα καλά σε ό,τι νέο μπαίνει στα πράγματα έτσι του μπάσκετ και ό,τι έρχεται απ' έξω. Τι διαφορετικό μπορούμε να δούμε για την ομάδα και την νέα χρονιά, γιατί νομίζω ότι είστε άνθρωποι, όπως μας έχετε πει πολλές φορές και ο πρόεδρος που έχει έρθει πολλές φορές, ότι πάντα σκέφτεστε και 2-3 μήνες μπροστά. Έτσι λοιπόν, τι διαφορετικό μπορούμε να δούμε για την ομάδα του Ρεθύμνου και την νέα χρονιά? Σίγουρα θα έχετε στο μυαλό σας να βάλετε ακόμα περισσότερα πράγματα για να διασκεδάζει και ο κόσμος μέσα στο γήπεδο, εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι. Και αν είναι κάτι άλλο που πρέπει να πούμε έτσι από τη διοίκηση για την προσπάθεια που κάνει και με το assist και με οτιδήποτε άλλο γίνεται, που τη νέα χρονιά θα γίνει ακόμα καλύτερο. Που σίγουρα θα συζητήσουμε και τον κύριο Σταύρο Μιχωνιάτη και τα έχουμε συζητήσει βέβαια για το assist. Εμείς σίγουρα κάθε χρόνο προσπαθούμε για κάτι καλύτερο, κάτι πιο
εμπορικό από την άποψη των φιλάθλων να έρθουν πιο πολύ κοντά στην ομάδα και να, το όνειρό μας είναι να είναι ένα γήπεδο ασφιχτικά γεμάτο. Δηλαδή να παρακαλάς να βρεις μια θέση με την πιο μικρή ομάδα έως και την πιο μεγάλη. Σίγουρα και τη νέα χρονιά θα πειραματιστούμε, θα βάλουμε νέα στοιχεία ό,τι αφορά τη σχέση κόσμος και ομάδα. Αυτή θα είναι η προσπάθεια. Ό,τι αφορά το assist, και εκεί προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Σίγουρα έχει πετύχει το σχολικό πρωτάθλημα, σίγουρα έχουν πετύχει οι κήποι στα σχολεία, σίγουρα έχουμε αφήσει ακόμα λίγο στη μέση την ολοκλήρωση των γηπέδων που φτιαχτήκαν σε 4 δημοτικά. Έχει μείνει να ολοκληρωθεί το γήπεδο στις 4 Μάρτυρες, στα 2 γηπεδάκια. Πιστεύω ότι είμαστε στην τελική φάση. Έχουμε κάνει τα πάντα από την τελευταία άδεια μέχρι κάθε λεπτομέρεια. Μέχρι που έχει πάρει έγκριση, έχει προδιαγραφές μάλλον για να πάρει έγκριση Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τώρα είναι στα χέρια του Δήμου. Από ό,τι γνωρίζουμε εμείς στη διοίκηση, ότι είναι ζήτημα λίγων ημερών να δημοπρατηθεί το έργο και να ξεκινήσει. Που σίγουρα θα δώσει μια μεγάλη πνοή στις ακαδημίες όλες τις πόλεις. Και νομίζω ότι είναι και ένα έργο που το θέλετε πραγματικά πολύ. Σε αυτό το κομμάτι να πούμε ότι δεν έχει να κάνει κάτι ίδιο με αυτό που βλέπουμε στα σχολεία, με τα γήπεδα που έχουν φτιαχτεί στα σχολεία. Θα δούμε κάτι διαφορετικό εκεί πέρα. Το διαφορετικό εκεί πέρα είναι ότι από τα δύο γήπεδάκια που έχουμε γνωρίσει όλοι και μεγαλώσαμε με αυτά στις 4 Μάρτυρες, το ένα θα είναι μπαλόνι, που σημαίνει ότι θα είναι κλειστό, με κλιματισμό και θέρμανση, με αποδυτήρια, με τουαλέτες, με ώρες για το κοινό. Θα παραμείνει ένα ανοιχτό που θα είναι πάρα πολύ περιποιημένο. Θα έχει πράσινο κατά 15%, αν θυμάμαι καλά, που ζητάει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Θα είναι σε ένα άλλο επίπεδο, θα είναι ένα κουκλί για την πόλη. Που σίγουρα θα δώσει πνοή για τα παιδιά που αυτή τη στιγμή, αν δείτε πού γυμνάζονται, θα είναι απελπιστική κατάσταση. Που γυρίζουν τα παιδιά σε κάποια σχολεία που είναι, δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ. Και οι ώρες νομίζω λίγο περίεργες και τα γήπεδα λίγο περίεργα, και νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα έργο που το θέλετε πάρα πολύ να γίνει, και θα είναι και στο Λίδι όπως το είπατε, γιατί είναι και το κέντρο του Ρεθύμνου εκεί και θα δώσει πνοή σε όλες αυτές τις ακαδημίες που θα δουλεύουν εκεί. Σίγουρα είναι πρακτικό έργο, διότι θα ξεκουραστεί εντός παρένθεσης και λίγο το Μελίνα Μερκούρη, που πιστεύω ότι δεν χωράει άλλο. Έχει γεμίσει όσο δεν πάει άλλο. Μόνο τένις που δεν παίζουμε εκεί. Το τένις έχει πει. Και κάποιες άλλες προδιαγραφές για, δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση για το άλλο γήπεδο, δεν έχουμε, που είχαμε πει. Νομίζω ότι περιμένουμε με αγωνία να μάθουμε και εμείς και εσείς για το τι ακριβώς μπορεί να γίνει για να ελευθερωθεί λίγο το κλειστό Μελίνα Μερκούρη, που σίγουρα άμα μπουν και άλλα αγωνίσματα κλειστού θα έχουμε πρόβλημα. Όπως το φούτσαλ που υπήρχε, που δεν έπαιξε πολύ φέτος. Για φέτος δεν έπαιξε, ναι. Νομίζω ότι άμα μπουν και άλλα αγωνίσματα για σάλα θα έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Να περάσουμε και στους δύο προπονητές, που με χαρά ακούν ότι μπορεί του χρόνου να έχουν γήπεδα να δουλέψουν περισσότερο, και νομίζω είναι το πολύ σημαντικό. Ας τα δούμε πρώτα και... Ναι. Μα δεν λέμε τίποτα, το θέμα είναι να περάσουμε. Μας είπε ο κύριος Γιαννούρης ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Η αρχή. Μακάρι το Σεπτέμβριο μας πει το ίδιο ακριβώς. Κοτς, θα ήθελα και από εσάς ένα μικρό απολογισμό για μια χρονιά που ξεκίνησε αρκετά καλά, με την έννοια ότι είχατε τους παίχτες που είχατε μιλήσει με τη διοίκηση, είχαν έρθει οι παίχτες που θα θέλατε, η ομάδα πήγαινε αρκετά καλά, έκανε την κοιλιά που είπε και πριν ο πρόεδρος, που είναι απόλυτο φυσιολογικό να το κάνει και η ομάδα του Ρεθύμνου, δεν ξέρετε από τις άλλες ομάδες που κάνουν κοιλιά, το έχουμε δει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έγινε μια αλλαγή προπονητή, είδαμε κάποια άλλα νέα πράγματα με την ομάδα. Στο τέλος να καταλήγει στην έκτη θέση, να παίζει πολύ καλά μάτς με τον Κολοσσό, να περνάει σε επόμενη φάση του play-offs και τέλος πάντων να φτάνει με την ΑΕΚ και να τελειώνει εδώ τη χρονιά. Πώς ήταν για σας αυτή η χρονιά, ας μας πει ο κύριος Σταύρος που είναι και λίγο πιο έμπειρος. Καταρχήν να πούμε ότι έκλεισε μια χρονιά η οποία έχει ξεκινήσει με τα παιδιά μια συνεργασία από τις 17 του μήνα, όπως είπες και πριν, από την έναρξη της προετοιμασίας. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη χρονιά, και για να είναι μια επιτυχημένη χρονιά χρειάζονται πάρα πολλά συνδυασμούς πολλών πραγμάτων για να μπορέσει μια ομάδα να τα τρέξει σωστά και να πιάσει τους στόχους της. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι, εκτός βέβαια από ότι πρέπει να έχεις καλούς αθλητές και να έχεις πετύχει αυτό που έχεις επιλέξει, το πιο σημαντικό είναι τα παιδιά αυτά, οι αθλητές δηλαδή που έχεις επιλέξει, να είναι και καλοί συνεργάτες και καλοί χαρακτήρες.
Εγώ μέσα από την εμπειρία αυτή που είχα και κυρίως μαζί με τον Δημήτρη που τρέξαμε την ομάδα στο κομμάτι της προετοιμασίας σαν πρώτοι προπονητές, το αναγνώρισαμε αυτό πάρα πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς πραγματικά, ότι έχουμε στα χέρια μας, εκτός από καλούς παίχτες που πάντα γενικά το Ρέθινο επιλέγει καλούς παίχτες, αλλά το θέμα του χαρακτήρα δεν μπορείς να το προεξοφλήσεις. Θα το γνωρίζεις, ναι, εύκολα. Πώς θα έρθουν στα δικά σου χέρια, αλλά τα παιδιά πώς θα έρθουν και τι χαρακτήρα θα δείξουν. Πραγματικά σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι αυτό. Γιατί μπορεί να έχεις ένα πάρα πολύ καλό παίχτη, αλλά αν στη συνεργασία πάνω δεν είναι θετικός, χάνει και πολλά κομμάτια από το αγωνιστικό του προφίλ, που σημαίνει ότι σε αυτό ζημιώνεται η ομάδα. Ναι. Εμείς σε αυτό ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί και μπορώ να πω ότι δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα, τα παιδιά ήταν εξαιρετικά όλα και νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας της ομάδας. Δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα, δόξα τω Θεώ, όσον αφορά όλη τη χρονιά, δηλαδή να έχουμε σημαντικά προβλήματα τραυματισμών. Δεν είχαμε, σε αυτό δεν είχαμε το παραμικρό πρόβλημα και νομίζω ότι αυτό ήταν και δουλειά του γυμναστή, του Χρήστου Μαραυγάκη, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι και δεν είχαμε το παραμικρό όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Έτσι νομίζω ότι φαινόταν ότι η ομάδα θα έχει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Τώρα όσον αφορά για το κομμάτι το να κάνει κοιλιά και ότι έκανε κοιλιά, νομίζω ότι όπως είπες πριν και όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, στον παγκόσμιο αθλητισμό, είτε είναι ομαδικό είτε ατομικό άθλημα, η κοιλιά υπάρχει. Σωστό. Είναι δεδομένο και το χρειαζόμαστε αυτό. Δηλαδή για να ξαναφορμαριστεί η ομάδα και να μπορεί να ξανα... Γιατί είναι άνθρωποι, έτσι, να μπει σε κύκλο άλλο. Να θυμίσω ότι πέρυσι και πρόπερσι είχαμε μεγαλύτερη κοιλιά όσον αφορά από παιχνίδια τα οποία δηλαδή είχαν υπάρξει και μήνας ολόκληρος, ο οποίος ας πούμε είχαμε κάνει ήττες. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το Ρέθυμνο έχει αποκτήσει μια τεχνογνωσία η οποία είναι τέτοια που μπορεί να ξεπερνάει όλα αυτά. Οι τρεις ήττες που κάναμε σαφώς νομίζω ότι αν τις αξιολογήσουμε το κόστος ήταν η ήττα από τη Λευκάδα που αυτή μας ταρακούνησε λίγο, αλλά και πάλι είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτό, δηλαδή είναι μέσα στον αθλητισμό κάποια πράγματα να μην έρχονται έτσι όπως θα υπολογίσεις και ένα παιχνίδι δηλαδή ουσιαστικά να σου αλλάζει θετικά ή αρνητικά το. Και όσο πιο δεμένος είσαι, τόσο πιο εύκολα μπορείς να τα απεξέλθεις. Αλλά ακριβώς αυτό είναι σωστό που λέει ο Δημήτρης και αυτό είναι η ποιότητα των παιδιών που είπαμε ότι είχαμε στα χέρια μας. Δηλαδή τα αποδυτήρια ήταν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και όλοι οι άνθρωποι αυτοί που ασχοληθήκαν για να είναι σε αυτό το επίπεδο, νομίζω ότι η δουλειά τους ήταν εξαιρετική. Όχι μόνο αθλητές, αλλά και ο Γιώργος Οκούμουλος, που είναι ένα κομμάτι σε αυτό που δουλεύει πολύ, όλα τρέξανε εξαιρετικά. Κότς, επειδή είσαι πάρα πολλά χρόνια στο Ρέθυμνο και έχεις αντιμετωπίσει πάρα πολλά πράγματα, η έκτη θέση τι σημαίνει αυτή για το Ρέθυμνο, για ακόμα μια χρονιά, μετά από τις τόσες επιτυχίες που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια και χρονιές που ίσως τερμάτισε ένατη, η ομάδα δέκατη, πώς το είδες φέτος από την αρχή, πίστευες μέσα ότι με αυτό το ρόστερ, όπως το είπες πριν, νομίζω ότι οι χαρακτήρες σας έδωσαν τη βοήθεια να ξέρετε ότι παρακάτω θα βρεθεί ο δρόμος και θα έρθουν αυτά που ζητάτε από τους παίχτες. Αλλά πόσο εύκολο είναι για μια ομάδα επαρχιακή τα τελευταία χρόνια να μην αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα σε θέμα σωτηρίας, γιατί κακά τα ψέματα αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, δεν έχουμε σκεφτεί το Ρέθυμνο πάει για τη σωτηρία και αυτά μέσα μας, πιστεύουμε ότι πάμε πάντα για τα play-offs. Και πόσο εύκολο είναι αυτό να παραμείνει για μια τέτοια ομάδα, η οποία βέβαια στηρίζεται σε παίχτες, οι οποίοι γίνονται αλλαγές κάθε χρόνο, δεν είναι... Έχουμε παίχτες από το Ρέθυμνο 8, 7, 6, 5, 4 παίχτες οι οποίοι μας στηρίζουν κάθε χρόνο και έχουμε ένα κορμό. Νομίζω ότι υπάρχουν αλλαγές και σίγουρα θέλει προσπάθεια κάθε χρόνο να βρει το κατάλληλο. Ο στόχος του Ρεθύμνου είναι πάντα να είμαστε στα play-offs, έτσι να είμαστε μια ομάδα η οποία θα είναι στα play-offs. Τώρα, μία θέση πάνω, οι δύο θέσεις πάνω, ένα στο 7 ή στο 9 ή στο 6, είναι ανάλογα πώς θα σου κυλήσει η χρονιά και αν θα είσαι και το κομμάτι της τύχης, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που είπες όμως είναι το πιο σημαντικό. Το Ρέθυμνο κάθε χρόνο φτιάχνει μια καινούργια ομάδα από την αρχή. Αυτό είναι τεράστιο, είναι τεράστιο θέμα, δηλαδή έχουμε ένα ρίσκο και πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά αυτό που σου είπα πριν, η τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η ομάδα στο να διαχειρίζεται όλα αυτά τα κομμάτια συν τη στιβαρότητα που υπάρχει από τους ανθρώπους της διοίκησης, νομίζω ότι κάνουμε δηλαδή πολύ μεγάλη δουλειά. Αν αναλογιστεί κανείς τις ομάδες που είναι από πάνω μας, δηλαδή τον Άρη, την ΑΕΚ με μπάτζετ τώρα τα οποία είναι τεράστια και Brad Name όπως είπε ο πρόεδρος, τα οποία δεν το έχουν πολύ πετύχει όσον αφορά με τους παίκτες και τις αλλαγές που έχουν γίνει, νομίζω ότι αν βάλει κάποιος όλα αυτά σε μια ζυγαριά καταλαβαίνει
τι δουλειά γίνεται μέσα στην ομάδα. Πόσο καλή δουλειά γίνεται. Και, και πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα του Ρεθύμνου να υπάρχει, για την πόλη του Ρεθύμνου να υπάρχει αυτή η ομάδα. Ωραία. Πριν πάμε στον coach Μητρόπουλο, θα περάσουμε λίγο στα απαραίτητα μυστικά των 9 και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Επιστρέψαμε λοιπόν για το τρίτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής Sport Monday και νομίζω ότι το στούντιο ήδη είναι πιο ευχάριστη εκεί πέρα λίγο. Έχει φύγει το άγχος. Όχι το άγχος, εννοώ ότι λίγο πιο δροσερά πρέπει να είναι, πρόεδρε. Ναι, ναι. Ναι, τώρα είναι καλύτερα. Και συνεχίζουμε με τον coach Μητρόπουλο να μας πει και αυτός από την πλευρά του για τον απολογισμό της φετινής χρονιάς. Νομίζω ότι μια νέα χρονιά και για εκείνον γενικότερα με αυτά που έζησε στο Ρέθμνο, οπότε νομίζω έχει να μας πει λίγα διαφορετικά πράγματα από τον coach Σταύρο Μικονιάτη που τα λέει πολύ όμορφα και τα λέει και ολοκληρωμένα και σίγουρα δεν ξέρω τι έχει αφήσει να πεις. Τα είπε σχεδόν όλα ο coach εδώ. Αυτές οι ερωτήσεις έρχονται σε λίγο για τον κύριο Μικονιάτη βέβαια, να το ξέρετε αυτό, να το πούμε και στους ακροατές μας και για τον κύριο Μανουκαράκη, ισχύουν και για τους δύο. Γιατί θα έχουμε μία μίνι συνέντευξη τύπου σε λίγο. Να ενημερώσουμε τους ακροατές το τι πρόκειται να, τι έρχεται στην εκπομπή μας. Πάμε στον κύριο Μητρόπουλο. Ωραία. Λοιπόν, όπως είπε και ο Σταύρος πριν, η ομάδα ξεκίνησε με πολύ θετικούς ιονούς, έχοντας όλα τα παιδιά από την αρχή της προετοιμασίας μαζί. Και ήταν μεγάλο σύν για μας για να δουλέψουμε και να βάλουμε τις βάσεις για αυτή τη χρονιά. Που έδειξε ότι αυτοί οι ιονοί βγήκαν στο τέλος σωστή. Νομίζω ότι το πάνω το 50% της επιτυχίας ήταν το καλό κλίμα της ομάδας, πρώτα απ' όλα στα αποδυτήρια, και μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει και ο κύριος δίπλα μου, ο κύριος Γιαννόπουλος, αλλά και, και οι Έλληνες και οι ξένοι μας, οι Αμερικάνοι μας, οι οποίοι όπως είπε και ο Σταύρος σαν χαρακτηρίες ήταν παιδιά διαμάντια. Και εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι και τα αποδυτήρια της ομάδος, η καλή συνεργασία του staff, των προπονητών και γενικά της οικογένειας που είναι το, όπως την είδα εγώ, σαν πρώτη μου χρονιά εδώ στο Ρέθυμνο, με μια σταθερή διοίκηση, με ανθρώπους που αγαπάνε την ομάδα και με ανθρώπους που είναι δίπλα τους και όπως είπε και ο Σταύρος, έχει η ομάδα κάθε χρόνο μια συνέχεια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι τόσο της διοίκησης, τόσο του staff, όπως ο Σταύρος, ο Χρήστος Μαραβγάκης, ο Μάρκος ο Τζορτζινάκης που είναι παιδί της ομάδας, συν τα παιδιά τους Έλληνες που κάνανε μεγάλη προσπάθεια φέτος και τους καλούς χαρακτήρες των ξένων παιχτών, φτιάξαν μια μαγιά και μια ομάδα η οποία μπόρεσε να φτάσει στους στόχους της. Νομίζω ένα πολύ σημαντικό κομμάτι άλλο που είδαμε φέτος ήταν στην αλλαγή προπονητή. Σας είδαμε και εσάς που σίγουρα ήταν κάτι διαφορετικό όταν αλλάζει ο προπονητής και μένουν οι συνεργάτες του. Δεν επηρεάστηκε καθόλου η ομάδα αρνητικά. Νομίζω ότι είδαμε πολύ καλά δομημένη την ομάδα και σε αυτό που ήταν αλλά και σε αυτό που προσπάθησε να χτίσει στη συνέχεια με τον νέο coach. Οπότε νομίζω δεν είδαμε καθόλου την ομάδα να επηρεάζεται αρνητικά με αυτή την αλλαγή. Και είδαμε τα νέα δεδομένα από τον κύριο Βετούλα, αλλά και εσάς να συνεχίζετε χωρίς να έχετε κανένα πρόβλημα τον νέο coach, και αυτό φάνηκε μέχρι και την Πέμπτη που είχαμε την τελευταία αναμέτρηση. Νομίζω ότι αυτό ήταν η συνέχεια αυτό που σου είπα πριν, ότι υπάρχει μια σταθερότητα σε αυτή την ομάδα. Η ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία χωρίς τον πρώτο προπονητή, δούλεψε, μπήκαν οι βάσεις, ήρθε ο κύριος προπονητής, συνέχισε η ομάδα και ακριβώς μετά την αλλαγή μπήκαν οι κατευθύνσεις οι οποίες είχαν δοθεί και από την αρχή από όλο το staff, οπότε και ο κοινός προπονητής μπήκε αμέσως στο κλίμα της ομάδας και σε τι θα έπρεπε να γίνουν αλλαγές, στα μικρά πράγματα, αυτά που βλέπαμε ότι είχαμε αδυναμίες, οπότε αμέσως η εικόνα ήταν θετική πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Και σε αυτό που λες τώρα και με βοηθάς, είχαμε πάρα πολλές αλλαγές αγωνιστικά, γιατί εμείς δεν τις γνωρίζουμε σε θέμα συστημάτων και αυτά. Καλώς ή κακώς γινόμαστε, όπως είπε ο πρόεδρος, θα είμαστε φίλοι όλοι προπονητές και λέμε τώρα παίζει τι σύστημα και πόσο παίζει. Είχαμε πολύ σημαντικές αλλαγές ή προσπάθησε η ομάδα να κινηθεί όπως είχε δουλέψει από την αρχή, ώστε να μην μπερδευτεί σε αυτή την περίοδο που έγινε η αλλαγή? Κοίτα, ήταν μια μετάβαση των πραγμάτων. Θέλω να πω ότι γίνανε κάποιες αλλαγές. Εκτός το ψυχολογικό κομμάτι που σίγουρα νομίζω πάντα βοηθάει όταν αλλάζει ο coach. Σίγουρα υπάρχει αυτό που λες. Αλλά σίγουρα γίνανε κάποιες μικρές αλλαγές που χρειαζόντουσαν στα παιδιά. Δεν μπορούσαν μέσα στη χρονιά να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές. Ναι. Σταδιακά
ο καινούριος κότς έβαζε πράγματα και νομίζω ότι τα παιδιά ανταπεξήλθαν στον καινούριο κότς, είδανε και κατευθείαν δέσανε με αυτά τα πράγματα που ζήτησε ο κότς και κατευθείαν φάνηκε καλή εικόνα. Το καλό κλίμα και οι καλοί χαρακτήρες των παιχτών βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Πάμε και στον αρχηγό της ομάδας. Έπαμε να μιλήσουμε κάτι άλλο εκτός μπάσκετ, γιατί δεν έμεινε και κάτι να πω. Ναι. Πρώτον, και δεύτερον, έχει καταφέρει μέσα σε ένα χρόνο και έχει ξεπεράσει την κόντρα αυτή, σε παρουσίες, βασικά είναι κοντά. Ναι, σε κότς Μικονιάτη με τον πρόεδρο. Κότς Μικονιάτη, πρόεδρο Μανουκαράκη. Μπα, όχι, νομίζω είμαι αρκετά πίσω. Ναι, αλλά για πρώτη χρονιά είσαι αρκετά μπροστά. Άμα συνεχίσεις έτσι, έχεις περάσει μεγάλη διαφορά μπροστά. Δεύτερη χρονιά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όχι, για πρώτη χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Για πρώτη χρονιά εννοώ που είσαι 4-5 φορές. Πέρυσι δεν είχες 4-5 φορές. Την πρώτη χρονιά τίποτα, ε. Θυμάσαι πόσες φορές ήρθες την πρώτη χρονιά. Τρεις. Μα, φέτος πόσες έχεις έρθει. Πέντε. Τι μεσόωρο. Τρεις. Όχι. Και αυτή η τέταρτη. Ναι. Είδες, 4-5. Πότε με θυμάσαι την πρώτη χρονιά, Φώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε θυμάμαι μια χαρά, σε θυμάμαι. Είμαι σίγουρος που σε θυμάμαι. Έχει πιο μικρό μουστάκι. Σωστό. Ναι, είναι και η αλλαγή που πάντα κάνεις μόδα. Φέτος τον έχουμε φέρει και για άλλους λόγους, όχι μόνο για αγωνιστικούς. Γενικότερα τον έχουμε φέρει. Θα ήθελα και από πλευράς παικτών, αφού είσαι και ο αρχηγός της ομάδας και νομίζω ότι έχεις ζήσει τα πάντα μέσα και έξω από τα ποδητήρια και για τις αλλαγές που μιλήσαμε πριν και πως επηρεάζονται οι αθλητές με αυτές τις αλλαγές και γενικότερα για όλη την χρονιά θα ήθελα μια γενικότερη άποψη πως ήταν η φετινή χρονιά για εσάς τους αθλητές του Ρύθμου Κρήτα Kings. Καταρχάς να δώσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου σε όλους για την προσπάθεια που έκαναν από το προπονητικό staff, τη διοίκηση, τα παιδιά που δουλεύουν στα γραφεία, όλους. Κοίταξε, ήταν μια, για μένα όπως είπα και στα παιδιά στο τέλος, στον τελευταίο αγώνα, ήταν μια από τις πιο εύκολες χρονιές, αν όχι πιο εύκολη, χρονιά που είχαμε στα αποδυτήρια. Οι εντάσεις ήταν ελάχιστες, γιατί όλοι λένε συγχαρητήρια σε μένα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ εύκολο να διαχειριστείς τόσο καλά παιδιά και τόσο καλούς χαρακτήρες. Ήταν συζητήσιμη όλοι, οτιδήποτε και να γινόταν δεν υπήρχε πανικός και το αντιμετωπίζαμε όλοι πολύ, πολύ λογικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι το παν. Μετά έξω στο γήπεδο δεν παίζεις μόνος σου. Είναι και η αντίπαλη ομάδα που παίζει ρόλο, οπότε αν εσύ ξεκινήσεις 100% από τα αποδυτήρια για να μπεις στο γήπεδο, είναι τεράστιο το όφελος. Και επίσης κάτι το οποίο ίσως δεν το έχουν καταλάβει πολύ, αλλά επειδή έχω μια αλφα εμπειρία, είναι ότι όσοι είναι εδώ, όσοι παίκτες έρχονται εδώ πέρα, δεν έχουν να ανησυχούν για τίποτα άλλο εκτός από το να παίξουν μπάσκετ. Και το λέω αυτό γιατί, για κάποιους ακροατές που ίσως δεν καταλαβαίνουν τι εννοώ, έχω παίξει σε ομάδες που έτυχε να μου κόψουν το ρεύμα στο σπίτι, έτυχε να έρθουν να με βγάλουν πρωί-πρωί γιατί η ομάδα δεν είχε πληρώσει το ενίκιο και έπρεπε να μου κάνουν έξωση. Έχω τύχει διάφορα. Και εδώ στο Ρέθυμνο δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Είσαι 100% αφιερωμένο στον μπάσκετ. Και σίγουρα νομίζω ότι. Σε αντίθεση, στα βέρνες που πηγαίνουν, αντί για να πιω τους δώσουν οι δύο τώρα. Νομίζω αυτό δεν υπάρχει αθλητής ή άνθρωπος που έχει δουλέψει για την ομάδα του Ρεθύμνου που δεν έχει πει κάτι ανάλογο πάντως. Και για τις συνθήκες του Ρεθύμνου, ότι είναι μια πόλη τόσο μικρή σε διαδρομές και αυτά μας έλεγε coach, θυμάμαι ο Θανάσης Κουρτόπουλος ότι έκανα 3 ώρες να πάω να κάνω μια προπόνηση και τώρα λέει κατεβαίνω με τα πόδια σε 3 λεπτά είμαι στο γήπεδο. Και αυτές οι συνθήκες αλλά και όλα αυτά που είπες πριν νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τους αθλητές και γενικότερα για να βγάλεις και αυτό που έχεις και αυτό που σου δείχνουν οι προπονητές μέσα στο γήπεδο. Εννοείται. Όλα αυτά συντελούν. Δηλαδή όταν ένας φαντάστη ήρθε παίκτη στην ομάδα και μας είπε ότι στην προηγούμενη ομάδα ας πούμε δεν είχε φυσιοθεραπευτή, ο φυσιοθεραπευτής δεν ερχόταν καν στο γήπεδο, ερχόταν μία φορά τη βδομάδα και διάφορα τέτοια. Τα οποία, okay, είναι ακραία αλλά συμβαίνουν και από τη στιγμή που δεν συμβαίνουν εδώ και έχεις τα πάντα, ό,τι ζητήσεις,
είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σου κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και του κότς Μητρόπουλου, ότι υπήρχαν κάποιες αλλαγές στη φετινή χρονιά και μάτς που έγιναν στα παιχνίδια που είπαμε που έκανε κοιλιά η ομάδα, και είδαμε και εσάς να μην επηρεάζεστε σε κάποιες σημαντικές αλλαγές. Σίγουρα έχουμε καταλάβει ότι το κλίμα ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι και το έχετε πει σχεδόν όλοι, αλλά όταν είσαι και αθλητής νομίζω και σου περνάνε και θέλουν να σου περάσουν νέα πράγματα μήνες που είναι στα μέσα της περίοδου, δεν είναι τόσο εύκολο αν έχεις μάθει τα προηγούμενα. Πώς εσείς το ζήσατε αυτή την αλλαγή με τον νέο coach και πώς προσπαθείτε να το βγάλετε και στο γήπεδο? Εκεί είναι καθαρά το ταλέντο που έχουν οι προπονητές να σου μεταδώσουν αυτό που θέλουν να σου μάθουν και το πόσο μπασκετικό IQ έχεις εσύ σαν παίκτης. Για να το μάθεις και να το αφομοιώσεις. Και εκεί ήμασταν και στα δύο μέτωπα σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Οπότε η αλλαγή αυτή έγινε, η μετάβαση, από την πρώτη εβδομάδα ουσιαστικά με τον coach. Γιατί νομίζω και στο πρώτο του μάτς κερδίσαμε τον Απόλλωνα Πάτρας. Οπότε ήταν και από τις δύο μεριές πάρα πολύ καλή συνεργασία και φυσικά το πόσο καλός είναι ο καθένας στη δουλειά του. Από εκεί και πέρα ο Χάρης Γιαννόπουλος ήταν για πολλούς εκτός αρχηγός, για τους παίκτες εννοώ, ο μπαμπάς εισαγωγικά σε όλη αυτή την υπόθεση, γιατί όσοι με ρωτάνε για το Χάρη Γιαννόπουλο στο Ρέθμνο νομίζουν έχουν καταλάβει, επειδή σε θυμούνται σε μεγάλες ομάδες, λίγο πιο μικρό, λένε μεγάλος ο Χάρης ο Γιαννόπουλος. Εντάξει, δεν μου αρέσει καθόλου γιατί είμαστε σόκεροι στην ηλικία και λέω παιδιά, ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ μικρός. Είπα και εγώ, δεν θα το πει σε μια εκπομπή. Ναι, είναι πάρα πολύ μικρός, απλά ήταν τυχερός και ήταν μεγάλο ταλέντο, ώστε κατάφερε πολύ νέος να αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες, οπότε μην το λέτε μεγάλο, είναι πολύ νεαρός ακόμα. Αλλά η ερώτησή μου είναι, ναι, και έχει μένω σωστά, και η ερώτησή μου είναι ότι και η δική μας η ομάδα φέτος είχε αρκετά νεαρά παιδιά. Mm-hmm. Πώς ήταν για εσένα να διαχειριστείς αυτά τα παιδιά που σίγουρα όταν είσαι νεαρός και δεν έχεις και αρκετές εμπειρίες, είναι ακόμα νομίζω λίγο πιο δύσκολο να τους περάσεις μερικά μηνύματα που χρειάζεται για τον μπάσκετ σαν πιο έμπειρος? Ήταν η μεγάλη διαφορά φέτος, μία από τις διαφορές σχέση με την περσινή χρονιά, είναι ότι ο ελληνικός κορμός ήταν πάρα πολύ δυνατός. Νεαρός και δυνατός. Είναι νεαρά παιδιά, όλα πάρα πολύ ταλαντούχα και πάρα πολύ καλά παιδιά. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι αισθάνομαι σαν μπαμπάς τους, ίσως σαν μεγάλος αδερφός. Ναι. Αλλά ήταν περίεργο να βλέπεις να σου λένε και να σκέφτονται τα ίδια πράγματα που έλεγε εσύ στην ηλικία τους, ας πούμε. Ναι. Και εκεί με έκανα να νιώθω λίγο μεγάλος. Λίγο μεγαλύτερος. Αλλά ήταν και αυτή η φάση πάρα πολύ εύκολη. Δεν υπήρχε δυσκολία καμία. Ωραία. Αρχίσουμε να βάλουμε ένα quiz στον πρόεδρο. Ναι. Τώρα. Αν θεωρεί το Χάρη το Γιαννόπουλο αυτή τη στιγμή, με τα κούμουλη εποχής, έτσι, γιατί εντάξει ο Γιώργος, όπως και να το κάνουμε, ήταν για πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα, δεν νομίζω ότι έχει περάσει καλύτερος αρχηγός αυτή τη στιγμή από την ομάδα, αν τον θεωρεί τον πιο πετυχημένο αρχηγό αυτή τη στιγμή? Δεν θεωρώ ότι παραρωτησιμένη, γιατί ξέρεις ότι είναι αδυναμία μου και ίσως... Ναι, γι' αυτό ρωτάζεσαι. Γιατί ό,τι και γίνει θα πείτε ναι. Κοίταξε, η πράξη θα δείχνουν τα πράγματα. Οπότε δύο χρόνια τα αποδυτήρια είναι, θεωρώ, και πάμε και για τρίτο. Οπότε, ναι, εννοείται. Εντάξει, όχι πως θέλουμε να υποβαθμίσουμε τους άλλους αρχηγούς που έχουν περάσει. Έχουμε πετύχει, δηλαδή στους αρχηγούς σε αυτό ομάδα, το κομμάτι η ομάδα πραγματικά όποιοι έχει... και αν έρχονται στο Ρέθυπνο, δεν βγάζεις κανένα παίξο. Απλά, εντάξει, ο Χάρης έχει κερδίσει λίγο παραπάνω και τον κόσμο, ας το πούμε έτσι. Όπως είχε κερδίσει αντίστοιχα και ο Γιώργος τότε, ο Κούμουλος. Το Μουστάκι είναι μόνο. Ναι. Φταίει το Μουστάκι. Έχει μπει στην νοοτροπία λίγο της Κρήτης. Μόλις κλείσει η δεκαετία ήταν... και ο Χάρης θα το συγκρίνουμε. Ο Χάρης δεν ήταν αρχηγός μόνο στους παίχτες. Άμα θυμάστε τη φάση με τον Κολοσσό που κάποια στιγμή ξεσήκωσε τον κόσμο, τότε έδειξε ότι ήταν και πραγματικά και ο αρχηγός όλης της ομάδας. Όλης της οικογένειας. Άμα θυμάστε, ο Χάρης ξεσήκωσε όλο τον κόσμο με όλη την ένταση που δημιούργησε σε μια φάση, ίσως να μην το παρατηρήσατε. Αλλά από τότε και μετά το παιχνίδι γύρισε, βοήθησε πολύ ο κόσμος από την προτροπή του Χάρη.
Και νομίζω ο πρόεδρος ήταν περήφανος και είδαμε στα social media να γράφει κιόλας για τον αρχηγό της ομάδας. Νομίζω ότι αυτή είναι πολύ ωραία πάντως η σχέση και γενικότερα διοίκηση, staff και παιχτών. Νομίζω ότι αυτό σου δίνει το κάτι παραπάνω. Και γυρνώντας τον πρόεδρο. Οπότε για να ολοκληρώσουμε την ερώτηση, με τα κούμπελ εποχής το θεωρούμε πιο πετυχημένο αρχηγό. Εντάξει, χωρίς να θέλουμε να υποβάσουμε για τους άλλους. Όχι, απλά λίγο πιο πετυχημένο από τους άλλους. Είναι και πράγμα που έχει ο καθένας, μπορεί κάποιος άλλος να έχει μια άλλη άποψη. Αλλά... Θα έχουμε ολοκληρωμένη άποψη και στον τρίτο και στον τέταρτο και στον πέμπτο χρόνο που θα έχει μείνει εδώ, ναι, πέρα. Σίγουρα. Και θα ξέρουμε. Άμα δεις τρίτο, τέταρτο, θα δεις τον Γιώργο τον κούμπελ να αρχίζει να έρχεται στο ραδιόφωνο πιο πολύ. Γιατί τώρα μας κάνει λίγο τέτοιο, δεν έρχεται. Πρόεδρε, μιλώντας τώρα για το χάρη και γενικότερα για το πολύ κλίμα, πολύ καλό κλίμα που υπάρχει στους παίχτες και στους προπονητές, νομίζω η επόμενη ερώτηση που να σας κάνουμε είναι αν δούμε κάτι ανάλογο και τη νέα χρονιά, και εννοούμε ότι αν έχουν γίνει ήδη συζητήσεις για κάποιες ανανεώσεις παικτών ή με τον coach, αν υπάρχει κάτι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι από ό,τι όλοι καταλαβαίνουμε θα παραμείνουν αρκετά πράγματα ίδια με τη φετινή χρονιά για τη νέα. Αυτό θέλουμε εμείς, αυτό επιδιώκουμε, έτσι και με τον coach, με κάποιοι παίχτες έχουν ήδη συμβόλαια, έτσι λέει. Ναι, σωστά. Ένας βασικός κορμός. Από εκεί πέρα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας να, με τους coach να το συζητήσουμε, με τον Γιώργο τον Κούμουλο, ο οποίος τρέχει όλο το κομμάτι το αγωνιστικό σαν υπεύθυνος, και έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας να κάνουμε πάλι μια ομάδα που να ξεκινάει να μπαίνει στο αγωνιστικό χώρο με υγεία. Όταν έχει υγεία, καλό κλίμα και όλα αυτά που είπε ο Χάρης, που βοηθάμε και στην ψυχολογία του παίχτη να μην ασχολείται με κάτι άλλο, γιατί είναι πολύ βασικό πράγμα αυτό, πιστεύουμε και του χρόνου να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Από πλευράς coach, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα φέτος δεν έγινε καλά σε θέμα θέσεων, παράδειγμα, ή σε θέμα παιχτών που ίσως από τώρα έχετε σκεφτεί για τη νέα χρονιά? Ο κύριος Σταύρος Αποτμής ή ο κύριος Δημήτρης. Δηλαδή δεν είναι ότι για ένας παίχτης δεν πήγε καλά και του χρόνου δεν ξέρω να τον κρατήσουμε. Εννοώ ότι σίγουρα μπορεί στη θέση 1, στη θέση 5 να μπορούσαμε, δεν το είχαμε υπολογίσει καλά με την έννοια ότι δεν μας βγήκε, κάπως έτσι. Και του χρόνου σίγουρα μία θέση είναι σίγουρα αυτή που θα πάρουμε παίχτη, παράδειγμα. Ή θέλει συζήτηση ακόμα σίγουρα για το καλοκαίρι. Είναι πολύ νωρίς. Σίγουρα ξέρουμε, όχι, μα ξέρουμε το τι έγινε, λαμβάνεται ότι δεν έτρεχε καλά εντός αγωγικών. Τι χρειαζόταν ομάδα για να αλλάξει λίγο εικόνα, ας πούμε, αλλά και το τι πρέπει να γίνει την επόμενη σεζόν. Ας μιλήσουμε λίγο για αυτό που έγινε φέτος και νομίζω ότι μας βοήθησε πάρα πολύ και ήταν ξεκάθαρο ότι έπρεπε να το κάνουμε. Είναι ο Γόλτερ, ας πούμε, ο Λέμον που ήρθε στην ομάδα, μας βοήθησε πάρα πολύ στο αγωνιστικό κομμάτι και ίσως παίζοντας μαζί με τον Γκάρι, τον Ντάλτον, τον βοήθησε και εκείνο να εξελίξει το παιχνίδι του και να μπορέσει η ομάδα έτσι να αλλάξει ρυθμό και να παίξει λίγο διαφορετικά από αυτό που παίζαμε πριν. Και αυτό ήταν ένα κομμάτι που ρώτησες πριν, ας πούμε, το τι έγινε και άλλαξε στο δεύτερο γύρο. Αυτά είναι πολύ συνήθεις, δηλαδή, να συμβαίνουν μέσα σε μια χρονιά, δηλαδή να πρέπει να κάνεις μια κίνηση, πάντα έχεις ένα περιθώριο για να βελτιώσεις λίγο την αγωνιστική σου εικόνα, στο να προσθέσεις και ένα παιδί. Νομίζω ότι η ομάδα, μια συνταγή που είναι πετυχημένη, δεν αλλάζει, μπορεί όμως να βελτιωθεί. Ξέρουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε για τον χρόνο, εφόσον αν όλα τα παιδιά μπορέσουμε και τα κρατήσουμε μαζί μας, για να φανεί η ομάδα καλύτερη. Και νομίζω ότι η συνέχεια της ομάδας, το να έχει Έλληνες, όπως πριν είπε ο Χάρης Γιαννόπουλος, και να βρίσκει ταλέντα ή κάποιους έμπειρους ώστε να βοηθάνε, γιατί νομίζω ότι βλέπουμε τις ομάδες που πρωταγωνιστούν ή που κάνουν μια πολύ καλή πορεία πια, ότι υπάρχει πολύ έντονα το ελληνικό στοιχείο και το βλέπουμε και σε... Είναι σημαντική, γιατί ο ξένος παίκτης δεν ξέρει την ελληνική πραγματικότητα και την ελληνική λίγα. Ο ξένος παίκτης παίζει καλά με τον Ολυμπιακό και θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό, και σίγουρα είναι σημαντικό, αλλά το επόμενο παιχνίδι που για σένα είναι πολύ πιο σημαντικό, όταν παίζεις παράδειγμα με τον Κολοσσό ή παίζεις με τη Λευκάδα ή παίζεις, ο Έλληνας ξέρει ότι είναι το πολύ πιο σημαντικό παιχνίδι αυτό. Σωστά. Άρα ο Έλληνας παίκτης είναι ο οποίος περνάει στον Αμερικανό ότι ξέρεις κάτι, το ένα είναι σημαντικό βέβαια. Μπορεί να σε βλέπει πέρα πάνω ο κόσμος με τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό που είναι ζωτική σημασία βαθμολογικά. Βάσει της ομάδας που είσαι αυτή τη στιγμή. Άρα τα αποδυτήρια λοιπόν είναι δουλειά των παιδιών αυτών, τα οποία πραγματικά, όπως είπαμε πριν και έχουμε πει όλοι, ότι ήταν εξαιρετικά τα παιδιά και ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι που ήταν μαζί μας. Ωραία. Και μιας και έχει και ο coach το λόγο, πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, πάμε στο κομμάτι του assist.
Ρέθινο Κρέτα Kings, ναι, αυτό... το οποίο είμαστε πρώτο επιλογή okay. για το All-Star Game. Ναι, τελειώνουμε ουσιαστικά με το All-Star Game. Αργήσαμε λίγο όσον αφορά να το κάνουμε, γιατί ήταν η υποχρέωση της αντρικής ομάδας λόγω της παρουσίας στα playoffs. 28 του μήνα είναι το All-Star μας, που θα γίνει ο αγώνας επίδειξης και γενικά η τελετή λήξη με τις απονομές, όπως έχουμε πει και όπως έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο. Να πούμε ότι φέτος θα έχουμε, όπως και πέρυσι, την ανάδειξη του καλύτερου παίχτη στο All-Star. Θα έχουμε διαγωνισμό βολών, το οποίο θα βγάλουμε και νικητή από εκεί πέρα με κάποια δώρα, όπως θα κάναμε και πέρυσι. Θα πραγματοποιηθεί μια μέρα πριν προπόνηση των ομάδων επίδειξης, δηλαδή 27 του μήνα. Θα γίνει μια προπόνηση και για τις δύο ομάδες επίδειξης, και για την ομάδα των Βολών αλλά και την ομάδα την αγωνιστική ομάδα. Δηλαδή πάμε ένα βήμα λίγο πιο μπασκετικό, πιο ανταγωνιστικό, όπως έχουμε υποσχεθεί. Κάθε χρόνο θέλουμε να το κάνουμε λίγο ακόμα πιο καλύτερο. Όπως βλέπαμε και στο NBA τώρα με το All-Star Game, λέγαμε όλοι θα μπει ο Αντετοκούμπο. Mm-hmm. Τώρα εδώ πέρα στο Ρέθινο έχει μπει ένα άλλο κομμάτι, ας το πούμε έτσι, για τους φίλους του assist, αλλά και για το staff της ομάδας, να το ξέρετε αυτό. Οι ερωτήσεις λοιπόν είναι, που μας βάλανε να σας ρωτήσουμε, είναι αν θα συμμετάσχει στο All-Star Game Μανουκαράκης Μικονιάτης, ή Μικονιάτης Μανουκαράκης, και αν θα είναι στην ίδια ομάδα ή στην αντίπαλη ομάδα. Θα σας αφήσουμε λίγο με την αγωνία και να έρθετε να το δείτε, το τι θα γίνει. Νομίζω για το καλό του μπάσκετ, για να πούμε στο τέλος ότι κέρδισε τον μπάσκετ σε αυτές τις ηλικίες, θα τους δούμε αντίπαλους. Ναι, το φυσιολογικό είναι για να γεμίσει το γήπεδο, γιατί μπορεί να αδειάσει το γήπεδο. Έτσι και δουν ότι παίζουν στην ίδια ομάδα, μπορεί να αδειάσει το γήπεδο επί τόπου. Πολλοί κόσμοι θα έρθει για να δει αυτό το μάτς. Όχι, ας μην το λέμε έτσι, γιατί όλα τα παιδιά είναι το ίδιο, όλα παίζουν το ίδιο. Ο σκοπός μας είναι να χαρούν όλα τα παιδιά. Όπως... Το διαγωνισμό λίγο θα έχει. Σίγουρα αυτή η διάδα έχει ξεχωρίσει φέτος τουλάχιστον. Ο Κερατόκλης, να δούμε τι θα κάνει όταν γίνεται διαγωνισμός Βολών και για τους δύο. Να δούμε από ποιον έχει μιλήσει με τον πρώτο. Να πάει να πειράσει λίγο, να πειράζει τώρα που θα κάνει βολές. Θα φέρει και τους φίλους του, φαντάζομαι. Ναι, ναι, θα. Φέτος, επομένως, θα έχεις. Έτσι μου είπε. Θα μας φέρεις και κανένα μεζεδάκι, ξέρεις να σε φέρεις καλά, το ξέρουμε. Ναι. Να πούμε και για το, αφού μας έκανε πάσα ο πρόεδρος, ότι έκλεισε κάπως έτσι η χρονιά για την ομάδα του Ρέθινο Κρέτα Kings, πρόεδρε, με ένα ωραίο τραπέζι από την ομάδα σε όλους τους συντελεστές, θα το πούμε έτσι, που βρίσκονται στο γήπεδο, όχι μόνο τους παίκτες, αλλά όλους αυτούς που βοηθάνε και παρουσιάζουν αυτό το πράγμα στο γήπεδο, και για τα κορίτσια και για δημοσιογράφους που τη μάθαμε. Και ήταν πολύ όμορφη και αυτή η κίνηση για την ομάδα του Ρεθύμνου. Που δεν νομίζω να τη συναντάμε πολύ εύκολα σε άλλες ομάδες. Αυτό είναι σημαντικό πάντως. Όλα αυτά που γίνονται. Πριν ξεκινήσει, πρόεδρε, θα πούμε μια ατάκα ενός φίλου που ήταν εκεί πέρα. Τυχαίνει να μην τον γνωρίζω. Ήταν στο τραπέζι μας. Και γυρνάει και κάνει. Αυτό το πράγμα πρώτη φορά το βλέπω. Εκεί που καθόμασταν. Και του λέει ένας παίκτης της ομάδας τι. Λέει να χάνει η ομάδα, να αποκλείεται και το βράδυ να έχει τραπέζι όλη η ομάδα. Το staff τα πάντα. Εντάξει. Εμείς, αυτό ήταν για το κλείσιμο της χρονιάς. Κέρδιζα, είχαν η χρονιά. Χρονιάς, μαζευτήκαμε όλη η οικογένεια. Βέβαια, για όλη αυτή την διοργάνωση και για το πάρτι του φιλάθλου και για το πάρτι που κάναμε μετά στη στενή οικογένειά μας της ομάδας, είναι μια δουλειά που την οποία την έκανε ο Μανώλης, ο Γιαννούλης, σε συνεργασία με τον Βαλάντη. Κάναμε μια πολύ καλή διοργάνωση. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Να ευχαριστήσουμε και δημόσια τους ιδιοκτήτες του ΚΑΒΟ, τον κύριο Χαγιαδάκη, τον κύριο Σαμσόν. Ήταν άψογη φιλοξενία τους εκεί πέρα. Και εντάξει, θα το κάνουμε και του χρόνου, γιατί και του χρόνου θα έχουμε τις επιτυχίες. Πιάσουμε, δεν πιάσουμε αυτό. Έχουμε πληροφορήσει ότι η Κερατούλη θα πάει για σέρβις εκεί πέρα, λέει, και δεν μπορεί να μην έρθει του χρόνου στο γήπεδο. Πάντως, για κλείσιμο, πρόεδρε, θα θέλαμε σίγουρα δύο λόγια για το κλείσιμο της χρονιάς και για τον κόσμο. Όπως είπες πριν, βέβαια, τους ευχαριστείς πάρα πολύ και ότι ήταν μια πολύ επιτυχημένη χρονιά σε θέμα κόσμου γενικά για τη διάρκεια της χρονιάς, και ότι τι θα δούμε ακριβώς για τη νέα χρονιά, που νομίζω ότι ο κόσμος πια έχει καταλάβει το έργο που γίνεται από εσάς, από τη διοίκηση, που την παραμένει σταθερή η διοίκηση και δείχνει πολύ υγεία, και νομίζω ότι κανείς πια δεν μπορεί να πει ότι η ομάδα του Ρεθύμνου του χρόνου ή δεν μπορεί να προβληματιστεί τι θα κάνει η ομάδα του Ρεθύμνου του χρόνου, τι στόχους θα έχει και αν δεν πάει καλά ή πάει καλά. Κοιτάξτε, εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι που ευελπιστούμε, όπως σας είπα, να μας το έχει το brand name, θα υπάρχουν και χρονιές οι οποίες θα έχουμε κακές, είναι μέσα στο πρόγραμμα, έτσι. Αλλά δεν θα την αφήσουν πολύ εύκολα την ομάδα να πέσει σε θέσεις.
Από εκεί πέρα ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω στον κόσμο και ίσως βγάλω και είδηση γι' αυτό. Ωραία. Γι' αυτό σε ρώτησα. Πριν δύο χρόνια αλλάξαμε το χορηγό όνομα της ομάδας. Από Ρέθινο Αιτζίαν γινήκαμε Ρέθινο Κρέτα Κίνγκς. Αυτό που θέλω από του χρόνου να μην υπάρχει πλέον ο προβληματισμός τι σημαίνει Κρέτα Κίνγκς. Κρέτα Κίνγκς είναι ο χορηγός μας. Θα το δείτε τις επόμενες μέρες που θα παρουσιαστεί και το προϊόν του χορηγού μας. Είναι ένα αγγλικό σύστημα, να ξέρετε. Πάντα στην Αγγλία διαφημίζουν δύο χρόνια πριν το προϊόν, πριν το λανσάρουν. Τυχαίνει ο χορηγός να συμμετέχουμε και εμείς επιχειρηματικά, έτσι. Απλώς η ομάδα είναι Ρέθινο και θα πρέπει να φύγουν όλες αυτές τα σύννεφα που λέγανε. Κρέτα Κίνγκς σημαίνει Χανιά, Ηράκλειο και ούτω καθεξής. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό που το λες αυτή τη στιγμή. Το έχουμε αποδείξει ότι είναι του Ρεθίμου, το Ρέθινο τη στηρίζει την ομάδα. Και πλέον ας την αγκαλιάσουν και να μην υπάρχει γκρίνια για αυτό το κομμάτι. Ούτε για τον Γερατούκλη, ούτε για το Κρέτα Κίνγκς, ούτε για τίποτα. Να έρθουμε να στηρίξουμε την ομάδα. Δεν έχουμε πικραθεί από αυτή την γκρίνια. Είναι φυσιολογικό, που σας είπαμε, ήμασταν και εμείς φιλάθλοι. Και δυστυχώς δεν μπορούσαμε να πούμε και όλο το επιχειρηματικό σχέδιο, έτσι. Βέβαια όλα ήταν μέσα στο πλαίσιο ώστε να έχουμε μια υγεία στην ομάδα οικονομική, που αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο που κάναμε θα έχει πολύ μέλλον για την ομάδα μας. Και νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να το πεις, γιατί έρχεται καλοκαίρι μπροστά μας και σίγουρα μπορούν να μπαίνουν κάποιες σκέψεις και πάλι σε κάποιους. Αλλά νομίζω με αυτό το κλείσιμο που κάνεις αυτή τη στιγμή ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν. Στο Ρέθινο θα είναι η ομάδα και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια. Και ότι, όπως μας είπες τώρα για το Κρέτα Κίνγκς, θα δούμε στη συνέχεια. Η Κρέτα Κίνγκς θα μας προσφέρει μια ασφάλεια μακροχρόνια οικονομικά ώστε να είμαστε υγιείς και θα μας δροσίζει. Ωραία. Μια και έρχεται καλοκαίρι. Μια και έρχεται καλοκαίρι. Ωραία. Είναι η κατάλληλη στιγμή. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Νομίζω ότι πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη χρονιά για την ομάδα και νομίζω ότι πάνω απ' όλα χρειάζεται υγεία. Όπως είπε ο Κούτσης, ο Μικονιάτης ήταν από τις πιο επιτυχημένες χρονιά και σε αυτό το κομμάτι. Δεν είδαμε σχεδόν κανένα τραυματισμό. Και Χρήστος Μαραυγάκης. Τον φέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή και μας είπε όλα τα μυστικά του. Και ο Μάρκος. Σωστά. Ο μικρός μάγος, ο λεγόμενος μικρός μάγος, ο οποίος σε χρόνο ντετέ. Ο μικρός μάγος τους είχε όλους και σε ύψος αλλά και σε ηλικία. Ναι. Γιατί και αυτός είναι στο καιρός μας, γι' αυτό το λέμε μικρό μάγο με το χάρι. Και ο γιατρός μας. Όλοι το στάφι. Και ο Παπουτσιδάκης. Φώτη, έχεις υπαρξιακά προβλήματα? Όχι καθόλου. Απλά ξέρεις. Αυτή τη στιγμή έχω μπει στην οτροπία να σώζω το χάρι Γιαννόπουλο για να σωθώ κι εγώ. Έχουν φτάσει τα 30. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, coach. Ότι και τα άλλα παιδιά που δουλεύουν από πίσω, δηλαδή ο φροντιστής, έτσι, που έχει την επιμέλεια της ομάδας, ο Γιάννης. Ο φυσιοθεραπευτής. Όλα τα παιδιά αυτά, δηλαδή για να τρέξει μια ομάδα, όπως είπαμε πριν, και για τα παιδιά που δουλεύουν, ο Χάρης, στον οργανισμό της ομάδας, για να μπορεί η ομάδα να λειτουργήσει, η βοήθεια αυτών των ανθρώπων είναι πολύ σημαντική για να μπορεί η ομάδα να έχει επιτυχίες. Σωστά. Και η ωραιότερη ατάκα που ακούσαμε από ένα φιλοξενούμενο. Ήταν όταν είδε το Γιάννη το Σταυριδάκη, το φροντιστή που είπατε τώρα, που είναι αρκετά χρόνια και αυτό στην ομάδα, έτσι. Ένα από τα πιο παλιά μέλη, όπως και εσείς. Με το που τον βλέπει, του λέει, ακόμα είσαι εδώ. Λέει, ναι. Εδώ εσείς λέει πιο εύκολα τρώτε προπονητή παρά φροντιστή. Ήτανε τρομερή ατάκα. Σωστά. Ο Πάρης είναι... το ξέρω τέτοιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, τον πρόεδρο τον κύριο Ηρακλή Μανουκαράκη, τον αντιπρόεδρο τον κύριο Μανώλη Γιαννούλη, τους δύο προπονητές κύριο Σταύρο Μικονιά και κύριο Δημήτρη Μητρόπουλο και τον αρχηγό της ομάδας μας που είμαστε χαρούμενοι που θα τον έχουμε για τρίτη χρονιά, κύριε Χαριανόπουλε. Και για τέταρτη και για πέμπτη. Και μακάρι να σας έχουμε πολλά χρόνια, γιατί είστε και καλό παιδί. Όσο μακρά είναι το μουστάκι θα μένεις, αν δεν το κόψεις. Δεν έχω σκοπό. Ωραία, οπότε στα λόγια μου έρχεστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό καλοκαίρι και του χρόνου μακάρι να μιλάμε για μεγαλύτερες επιτυχίες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.